Γεια σα. Είμαι ο Νίκο Γκάνο και ακούτε το Γιάννη Γαλανόπουλο ποτέ όπω πριν. Κοίτα τι έκανε, ο Νίκο Γκάνο εδώ στο ποτέ όπω πριν τη Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2010. Είναι η τελευταία συνέντευξη για αυτό το μήνα, τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού του 2010. Όπω ακούγατε από τα διαφημιστικά τρέιλερ στι προηγούμενε ημέρε, ο τραγουδιστή που μόλι ακούσαμε με το Κοίτα τι έκανε, σε μουσική του Άλεξ Παπακοσταντίνου και στίχου τη Βίκη Γεροθόδωρου, είπε το ναι στην πρόσκληση που του κάναμε και σήμερα είναι εδώ για να μα μιλήσει ποτέ όπω πριν. Καλώ ήρθε, Νίκο. Γεια σου, Γιάννη. Τι κάνει. Μια χαρά, εσύ. Πώ είναι το καλοκαίρι σου, έτσι, στο τελείωμα του πρώτου μήνα, πώ σε βρίσκουμε. Βασικά είναι λίγο πολύ άσχολο. Ε, τρέχω για διάφορε δουλειέ. Ευτυχώ αυτό είναι καλό. Και γενικά προσπαθώ να περνάω όσο καλύτερα μπορώ. Τρέχει και το έχω δει και στο βίντεο κλειπ του. Κοίτα τι έκανε. Τρέχω, πηδάω, κάνω παρκούρ, τα πάντα. Θα σε ρωτήσω λεπτομέρειε. Τα έλεγα και εκτό αέρα ότι μπορεί να έχουμε μία διαφορά 6 χρόνων, αλλά νομίζω ότι είναι χάσμα γενναιών. αυτά που κάνει στο βίντεο κλειπ, αυτά που κάνει η νέα γενναία σήμερα. Οι περισσότεροι νέοι που ψακούνε και σε έχουν γνωρίσει, γιατί έχω δει πάρα πολύ κόσμο στο YouTube να έχει δει τα τραγούδια σου. και ιδίω το κοίτα τι έκανε. Ναι, 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 ναι. Οπότε πρέπει να μου εξηγήσει κάποια πράγματα για να με βάλει και λίγο στο κλίμα τη νεολαία. Οκ. Εντάξει. <laughs> λοιπόν, ήρθαμε σήμερα εδώ στο Ποντέ Όπω πριν τη Παρασκευή για να μιλήσουμε για το πρώτο σου CD. Mm -hmm. Το οποίο κυκλοφορεί μετά από πόσα χρόνια από τότε που εμφανίστηκε στην Αυτό... τηλεόραση. Από το Super Idol. Ναι. Ε, μετά από 6 χρόνια. Έξι χρόνια. Έξι χρόνια. Ήμουνα τότε 20 χρονών. Τι έκανες 6 χρόνια εσύ και γιατί καθυστέρησες τόσο. Κοίταξε. Δηλαδή αυτό λέγανε και πολλοί φίλοι μου που του είπα ότι θα είσαι την Παρασκευή ναι. εδώ σήμερα. Το πρώτο που θα σου πω το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Ναι. Και επίσης ότι μετά το Super Idol γενικά ήμουν πολύ άπειρο. Και σαν τραγουδιστής και στη σκηνή γενικά. Ήταν η πρώτη φορά που τραγουδούσα σε κόσμο. Ε... Άπειρο, αλλά πήρε την τρίτη θέση. Ναι, τρίτη δηλαδή, θέση. Δηλαδή, αν ήσασταν έμπειρο, θα έκλεγε η Τάμτα και ο Κωνσταντίνου. Ξέρω εγώ, μπορεί. <laughs> Τέλο πάντων, πήρα την τρίτη θέση, απέκτησα εμπειρίε, δούλεψα πάρα πολλέ σεζόν με μεγάλα ονόματα. Θα με... τα πούμε στη συνέχεια ναι, ναι, ναι. αυτά με τι συνεργασίε. Οπότε, νομίζω ότι μου έκανε καλό όλο αυτό ο χρόνο που πέρασε για να γίνω καλύτερο και να βγάλω κάτι πολύ καλό. Το κάτι πολύ καλό έχει πέντε τραγούδια. Mm -hmm. Έχει τίτλο Μπροστά. μπροστά ναι. Και τι σημαίνει τώρα το μπροστά για σένα. Ότι κοιτάμε πάντα μπροστά και πότε πίσω. Προχωράμε μπροστά. Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι από εδώ και πέρα τα πράγματα και γενικότερα στη ζωή σου τα πράγματα είναι ποτέ όπως πριν. Ακριβώς. Ε, κάπως έτσι. <laughs> ποτέ όπως πριν, ναι. Λοιπόν, θες να πάμε να ακούσουμε για να μπούμε σιγά σιγά και στη ροή της κουβέντας. Ένα από τα επόμενα τραγούδια, ίσως το ομώνυμο. Ναι, το μπορούσαμε τα ακούσουμε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι στον αέρα μαζί με όλους εσάς. Μας ακούτε σε ραδιόφωνα και υπολογιστές. Νομίζω ότι πολλοί κόσμος από τους υπολογιστές Τώρα, σήμερα πια. έχει επιλέξει να μας ακούει. Mm -hmm. Έχει και πολλού φίλου και στο Facebook. Έχω. Πόσα προφίλ έχει, 4, 5 Τρία. Ε, Τρία. Άντε, να τα κατοστήσει. Ευχαριστώ. Λοιπόν, και πάμε να ακούσουμε τον Νίκο Γκάνο μπροστά. Εδώ θα είναι μέχρι το τέλο τη ώρα. Θα περάσουμε ωραία, θα μιλήσουμε για αυτόν, θα τα πάρουμε όλα από την αρχή. Και πριν το Super Idol και μετά το Super Idol mm -hmm. και με τι συνεργασίε που έκανε Μαρινέλα, Πάριο, Πάριος, πω, πω. Με όλα τα καλά <laughs> ονόματα έχει συνεργαστεί. Ποιο τη χάρη Και επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι στον αέρα μαζί σα. Ξαναγυρίζουμε εδώ στην παρέα μα, στην κουβέντα μα, με τον Νίκο Γκάνο. Που σήμερα έχουμε εδώ για να μα παρουσιάσει τον πρώτο του δίσκο. Κυκλοφορεί από τη Heaven Music. Είσαι ευχαριστημένο από τη Heaven. Ε, νομίζω ότι και να πω είναι λίγο. Ό,τι ναι. η... και να πει, ετοιμάσου γιατί μετά έχει ξύλο από το χαλκούσι. <laughs> η Heaven είναι νομίζω. Τα ακούει καλύτερες... αυτά, μα παρακολουθεί να ξέρει <laughs> ο Νίκο. Ωραία, ωραία. Ε, η Heaven είναι από τι καλύτερε εταιρείε και νομίζω ότι είναι από τι λίγε εταιρείε που βοηθάει νέου καλλιτέχνε. Και προσωπικά εμένα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένο από όλο το team τη Heaven. Ωραία. Να σου πω λίγο. Το σκουλαρίκι σου έχει ένα άστρο ναι, πάνω. Ναι. Είναι συμβολικό, <laughs> ε, Όχι, δεν είναι. γιατί ε, διάλεξες αυτό και δεν διάλεξε κάτι άλλο. Ε, Συνήθω βάζουν όλοι στρασάκια και τέτοια, οπότε θέλω να κάνω κάτι διαφορετικό. Αφορά πάντα το αστεράκι. Ναι, ναι, ναι. Από ότι είναι σαν λόγο, α πούμε, δικό ναι, σου. Ναι, ναι, ναι. Αντί να το κάνω τατού, το έκανα ναι, ναι, ναι. σκουλαρίκι. Εγώ νόμιζα ότι θα σου είπανε βάλτο γιατί έχει άστρο. Α. Κάπω έτσι. Ε, ευχαριστώ, <laughs> αλλά... <laughs> Όχι. Να σου πω τώρα, εσύ εμφανίστηκε 20 χρονών μπροστά στην τηλεόραση mm -hmm. για να προσπαθήσει να τραγουδήσει ερασιτεχνικά. Ναι. Τραγουδούσε στο σπίτι, υποθέτω. Στο σπίτι και. Γενικά από μικρό τραγουδούσα στο σχολείο, σχολικέ γιορτέ κτλ. Ναι. Αλλά γενικά ποτέ επαγγελματικά. Δεν είχε πάει σε κάποιο οδείο παραδείγματο χάρη. Όχι, όχι τίποτα, τίποτα ποτέ. Πώ έγινε αυτό τώρα, αφού τραγουδούσε στο σχολείο, αφού σου άρεσε. Ε... Αφού το είχε. Ναι, απλά δεν ξέρω, έτυχε. Μ' άρεσε πάρα πολύ να τραγουδάω από μικρό και δεν έτυχε να πάω σε κάποια σχολή γιατί δεν το έβλεπα για επαγγελματικά. Ήμουν ακόμα πολύ μικρό ναι. να κάνω μαθήματα κτλ. Μετά περάει, το Super σπεράιντ όμω ξεκίνησα. Οι γονεί όταν ήσουν μικρό έβλεπαν ότι μπορεί να έχει καλλιτεχνικέ τάσει. Ναι, βέβαια. Ακόμα και τώρα μου το λένε. Φαινόσουν από μικρό λέει. <laughs> Και μετά το σχολείο αποφάσισε να ασχοληθεί λίγο πιο επαγγελματικά ή περίμενε το Super Idol για να σου το... δοθεί έτσι ευκαιρία ε, να και σου ε... πούνε κάποια καλά λόγια για να ξεκινήσει έτσι. Κοίτα, πάντα ήθελα να τραγουδάω και να κάνω αυτό το επάγγελμα, αλλά ξέρω, ξέρω μόνο ότι είναι πολύ δύσκολο. Και ποτέ δεν περίμενα ότι θα γίνει και τόσο γρήγορα. Από τη στιγμή που τελείωσα το σχολείο, είδα ένα διαφημιστικό στο, στο κανάλι τέλο πάντων που το έπαιζε Κοιτάξτε παιδιά, είναι στη Heaven και δεν θέλει να πει το αντίπαλο κανάλι <laughs> τώρα. <laughs> Αυτό όχι, <είναι>. όχι, <laughs> το Mega είναι. <laughs> ναι. Ήταν το διαφημιστικό και λέω θα πάρω, θα πάρω τηλέφωνο όπως να δω συμμετοχή. Ε, και έτσι έγινε. Και δεν πίστευα ποτέ ότι θα περάσω όλε αυτέ τι οντισιόν, τόσο πολύ κόσμο, χιλιάδε κόσμο και πάει του, γιατί ήταν από τα πρώτα reality. Ναι. Talent show, όχι ναι. reality. Οπότε, ναι, ήταν λίγο, γίνανε όλα πολύ γρήγορα. Ήσουν ευχαριστημένο με την τρίτη θέση. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Για θα μπορούσε τελίως... να έχει κερδίσει. Δεν ξέρω. <laughs> ε, πίστευε όταν έφτασες εκείνη την εβδομάδα ότι μπορεί και να κερδίσει, ε, Ναι, ναι. Το πίστευε. Ναι, το πίστευα και πιστεύω στον εαυτό μου γενικά. Mm. Αλλιώ δεν θα, θα πήγαινα εκεί. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι σου. Να ακούσουμε. Ποιο θε, διάλεξε εσύ. Καταρχήν, να πούμε το μπροστά το προηγούμενο κομμάτι που ακούσαμε. Ήταν ναι. του Βουριώτη ο στίχο. Του Νίκου. Του Νίκου Βουριώτη και είναι διασκευή ένα γερμανικό κομμάτι. Ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε και σε λίγο επιστρέφουμε και πάλι στην κουβέντα μας, να συζητήσουμε πολλά πράγματα, να ακούσουμε και άλλα τραγούδια και να μας μιλήσεις για τις συνεργασίες που έκανες mm -hmm. μετά την έκθεσή σου στο γυαλί. <laughs> okay.